Να κάνουμε αρχή με τους ξένους εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναμένονται στην Κύπρο. Ποιο θα είναι ακριβώς το έργο των συγκεκριμένων ξένων εμπειρογνωμόνων? Η αστυνομία είχε ζητήσει τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν εμπειρογνωμοσύνη για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πολύπλοκες υποθέσεις και θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στο αρχηγείο αστυνομίας όπου η ανακριτική ομάδα θα παρουσιάσει το ιστορικό της υπόθεσης, όλες τις πτυχές και λεπτομέρειες έτσι ώστε στην αρχή να γνωρίζουν από την αρχή το τι ακριβώς υπάρχει έχοντας υπόψη την υπόθεση αυτή. Και επίσης αναμένεται να επισκεφθούν τις σκηνές που υπάρχουν όσον αφορά το έγκλημα. Θα δοθούν οι οποιασδήποτε πληροφορίες και λεπτομέρειες που θα έχουν σίγουρα την δική τους σημασία. Θα ακολουθήσουν κατά την παραμονή τους στην Κύπρο συζητήσεις επί ουσιαστικά όλης της υπόθεσης συμπεριλαμβανομένου και συγκεκριμένων ζητημάτων, έτσι ώστε να συνδράμουν ουσιαστικά ως προς τις έρευνες. Ο ρόλος αυτής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων είναι συμβουλευτικός, συνδρομή ουσιαστικά ως προς το έγκλημα το οποίο διερευνάται. Μάλιστα, την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη οι ανακρίσεις. Προκύπτει οτιδήποτε καινούριο, κύριε Αγγελίδη, σε αυτό το επίπεδο? Καταρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται αρκετή δουλειά από πλευράς των ανακριτών έχοντας υπόψη το έργο το οποίο έχουν επιτελέσει. Σήμερα έχει γίνει μια σύσκεψη των ανακριτών στο πλαίσιο των καθορισμένων συσκέψεων που γίνονται στην αξιολόγηση όλου του ανακριτικού έργου. Έχει ληφθεί ένα μεγάλος αριθμός καταθέσεων, αναμένονται αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων στα 200 και πλέον τεκμήρια τα οποία έχουν ήδη σταλεί για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις. Και βεβαίως συνεχίζεται η λήψη των καταθέσεων και εξετάσεων. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, γίνεται με μεθοδικότητα το έργο το οποίο επιτελείται σε μια σειρά υποθέσεων που ουσιαστικά είναι δύσκολες υποθέσεις, έχοντας υπόψη το τι υπάρχει να αντιμετωπίσουν στη βάση πάντοτε των αδικημάτων τα οποία εξετάζονται. Επιπρόσθετα είχαν γίνει έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές στα σημεία, χωρίς ωστόσο τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή να προκύπτει οτιδήποτε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν έχοντας υπόψη το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και έχοντας πάντα υπόψη το βαθμό δυσκολίας που παρατηρείται με γνώμονα τα θέματα ασφάλειας, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν, και αυτός είναι ο στόχος μεταξύ άλλων, να ολοκληρωθούν οι έρευνες σε αυτά τα σημεία, σε αυτούς τους χώρους, έχοντας υπόψη σίγουρα τα τεκμήρια και το τι αναζητείται ουσιαστικά. Και υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για ένα πτώμα που εντοπίστηκε στα κατεχόμενα με μια γυναίκα από το Βιετνάμ. Έγινε λόγος ή διασύνδεση τέλος πάντων με τη δράση του καθομολογίαν δολοφόνου. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται είναι ότι τελικά δεν υπάρχει κάποια διασύνδεση, γιατί είχαμε και μια συνομιλία στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων του ΟΜΕΚΑ με τον τουρκοκύπριο μέλος επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για το έγκλημα. Υπάρχει οτιδήποτε γύρω από αυτή την υπόθεση? Από πλευράς δικής μας δεν μας έχουν ζητήσει οτιδήποτε και η ενημέρωση ή οποιαδήποτε πληροφόρηση ή ζητούμενα στοιχεία μέσω της διακοινωτικής οπάρα σε επαφή για την εγκληματικότητα και έχουμε μιλήσει με τους δικούς μας εδώ, τους συνδέσμους αν θέλετε, και δεν έχουν πάρει οποιοδήποτε αίτημα και ούτε έχει σταλεί οποιοδήποτε αίτημα στην αστυνομία έτσι ώστε να δώσουμε τις οποιασδήποτε πληροφορίες, παρόλο που φαίνεται ότι στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στα κατεχόμενα, έχουν γραφτεί διάφορα, τα οποία φαίνεται όμως να μην επιβεβαιώνονται μέχρι τη στιγμή. Μάλιστα, και το τελευταίο, κύριε Αγγελίδη, αφορά το πώς προχωρούν οι εργασίες στα επίμαχα σημεία. Οι εργασίες στα επίμαχα σημεία συνεχίζονται με τους ίδιους ρυθμούς, γιατί αποτελεί προτεραιότητα ως προς τον εντοπισμό των οποιοδήποτε τεκμηρίων και βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστούν, έχοντας υπόψη το ότι υπάρχει και τις εξελίξεις οι οποίες καταγράφονται, όλα μαζί, τα οποία είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν με πολύ προσοχή, όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των εξετάσεων που
αναμένεται να συνεχιστούν στα σημεία αυτά. Το γεγονός της συλλήψης καταθέσεων από τη μια, της εξέτασης των τεκμηρίων και των επιστημονικών εξετάσεων και τα άλλα ευρήματα τα οποία υπάρχουν, συνθέτουν γενικότερα το μαρτυρικό υλικό ως προς το γεγονός της απάντησης ερωτημάτων, της εξαγωγής συμπερασμάτων, γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι η δουλειά η οποία γίνεται είναι να τεκμηριώνονται τα οποιαδήποτε γεγονότα, έτσι ώστε όταν η υπόθεση παρουσιαστεί στο δικαστήριο να υπάρχουν οι οποιαδήποτε απαντήσεις στη βάση του νομικού πλαισίου όπως διερευνώνται αυτές οι υποθέσεις. Είσαστε σε καλό δρόμο ωστόσο? Τουλάχιστον εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι γίνεται, έχει γίνει ένα σημαντικό έργο, οδηγούνται οι υποθέσεις αυτές προς διαλεύκανση, όμως το κάθε τι αξιολογείται πολύ προσεκτικά, γιατί αντιλαμβάνεστε οι οποιασδήποτε εξελίξεις υπάρχουν ή νεότερα απαιτείται και επιπρόσθετος χρόνος, και εάν πάμε λίγο πίσω γιατί είναι το ιστορικό της υπόθεσης, ότι είχαμε αρχίσει από την πρώτη στιγμή με ενέργειες, ουσιαστικά με συγκεκριμένη κατεύθυνση με τις συλλήψεις που ακολούθησαν, και προχωρεί αυτό το ανακριτικό έργο με γοργούς ρυθμούς, έχοντας πάντα κατά νου ότι θα πρέπει, και είναι ο στόχος και μέλημα, οι υποθέσεις αυτές να, στο πρόσωπο της εξιχνίασης, να διερευνηθούν πλήρως.